περιμένα δεν θα βγουν ευρώ, τα ματάκια σου να βγουνε.
ανοίξει αυτό λίγο παραπάνω και ας το έτσι.
Παγκόπουλε, βρισκόμαστε, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην αίθουσα Αμπάτη, κάτω από το Δημαρχείο της Ερμούπολης και παρουσιάζουμε τη δική μου συλλογή, αλλά και συλλογές οργανωποιών από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Όσον αφορά τη δική μου συμμετοχή εδώ... Έχω δείξει ένα-ένα, θα περιγράψει ένα-ένα, με το τι είναι το καθένα, έτσι, σε βοηθάω να το ξέρεις αυτό. Το παλιότερο γραμμόφωνο εδώ που υπάρχει είναι ένα Edison Αμερικής του 1895. Είναι αυτό που δείχνω τώρα εδώ. Ναι, αυτό εδώ, το οποίο δουλεύει με κυλινδρικό δίσκο, ο οποίος αλλάζεται με αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας αυτό το και βγάζοντάς τον και τοποθετείς κάποιον άλλο. Είναι ένα μοναδικό τραγούδι εδώ καταγραμμένο και κάποιο δίσκος που γράφεται από την αρχή. Δηλαδή δεν υπήρχε μήτρα εγγραφής για να παραιτηθεί άλλος και να ξαναβγεί. Κάθε δίσκος είναι μοναδικός. Στη συνέχεια από εκεί πάμε στα φωνιά, είναι εξέλιξη του φωνόγραφου, γραμμόφωνο με φωνή, όπου είναι και τα πλέον δεδομένα, διαδεδομένα, γιατί είναι πολύ δυνατός ο ήχος τους, λόγω του ηχείου. Αυτό εδώ είναι ένα γραμμόφωνο από την Ελβετία, Klingsor, το οποίο έχει συμπαθητικές χορδές, οι οποίες είναι κουρδισμένες στις νότες και στις διέσεις και στις υπέσεις τους, και καθώς φεύγει η φωνή από το ρολόι και το ηχείο, πάλονται και αυτές και δίνουν μια ξεχωριστή μελωδία στο τραγούδι. Είναι ένα από τα σπάνια γραμμόφωνα. Έχει μικρό τζαμάκια, την άρπα εδώ ζωγραφισμένη. Ένα σπάνια. Με πολύ ιδιαίτερο μεράκι και αυτά. Αυτό είναι ένα παιδικό γραμμόφωνο. Τα είχαν πλούσιοι άνθρωποι της εποχής για τα παιδάκια τους και ακούγαν κλασική μουσική. Το συγκεκριμένο εδώ έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Ήταν της μικρούλας γυναίκας του Μαμαγκάκη, του υπουργού του Πασόκ, και ήρθε και μου το χάρισε ευγενικά όταν έκανε την πρώτη έκθεση γραμμοφώνου στον Πειραιά, μαζί με μικρά δισκάκια. Και τα έχω ανάμνηση και συγκινούμε κάθε φορά που το βλέπω και τη θυμάμαι. Αυτό εδώ το γραμμοφωνάκι είναι μινιατούρα, πολύ σπάνιο. Όταν το βλέπεις, νομίζεις είναι μια φωτογραφική μηχανή. Δεν είναι μια φωτογραφική μηχανή, είναι ένα γραμμόφωνο, ανοίγει, αναπτύσσεται και παίζει δίσκους 78 στροφών. Εδώ πάλι ένα γαλλικό γραμμόφωνο της εταιρείας Πατέρ, που έβγαζε και δίσκους γραμμόφωνο. Πολύ, πολύ μεγάλη εταιρεία, με πολύ σπουδαία ιστορία, που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Εξελιγμένη βέβαια. Ένα τέκα λονδρέζικο, εδώ ο ήχος έχει μια ιδιαιτερότητα, που έχει ένα ηχείο και καθώς κλιμάει επάνω του ο ήχος, αντανακλάται και τον ακούμε εμείς με πολύ δύναμη. Ένα ακόμα παιδικό γραμμόφωνο, ορφή, Γαλλίας, και αυτή μια μήτρα εδώ, 45 στροφών. Εδώ πατούσαν το υλικό και έφυγε το τραγούδι. Αυτό είναι ένα κολούμπια γραμμόφωνο πολέμου. Ήταν μεταλλικά αυτά για να αντέχουν στις πιέσεις. Μετά από μια νίκη ή πριν από μια μάχη, οι στρατιώτες ακούγανε και ενθαρρύνονταν και το βλεντούσαν αν ήταν νικητές. Εδώ είναι κάποιοι δίσκοι αλληλογραφίας των Αμερικανών, χάρτινοι δίσκοι, είχαν ειδικά μηχανήματα καταγραφής, ήταν από κερί και ρετσίνι, τα είχαν κλεισμένα σε αεροστιαγείς φακέλους, τα βγάζανε, γράφανε πάνω στο δίσκο αυτόν, τον αφήναν για λίγο, στερεοποιούνταν και το στέρναν με τη φωνή τους σαν ένα γράμμα, με πληροφορίες για τον τρόπο της ζωής τους. Κάποιες φορές τραγουδούσαν τραγούδια και τους στέλνανε και λοιπά. Ήτανε σαν μια μαγνητοτενία, ας πούμε, σαν εποχή. Εδώ
Αυτά ήταν καρτούλες που στέλνανε και αυτές οι κάρτες απάνω είχαν γραμμένο και τραγούδι της χώρας από όπου προερχόταν. Δηλαδή μαζί με τα τοπία είχαν και ένα τραγούδι της χώρας από όπου. Αυτό είναι αρχικά από τα γενέστερο του 1965. Φίλιπς παίζει και 78 στροφές και 45. 65, 65. 65, ναι. Η χρονολογία του. Ναι. Και 33 στροφές. Στη συνέχεια εδώ έχουμε ένα επιτραπέζιο γραμμόφωνο που τα βάζαν πάνω σε ένα έπιπλο, ας πούμε. Γι' αυτό και λέγονταν επιτραπέζια της εταιρείας Οντεών της Γερμανικής του 1935. Πανέμορφο και εδώ, με ιδιαίτερο έτσι design. Εδώ έχουμε διαφημιστικά δίσκων της εποχής, προπολεμικά είναι όλα αυτά, πριν από τον πόλεμο του 1940. Πολλά από τα οποία έχουν μέσα και τις παρτιτούρες του τραγουδιού. Να, αυτό εδώ, ας πούμε, το ζητάτε να σας πω. Να το σας πω, το μπορώ δεν μου σκοπό. Έχει και την παρτιτούρα μέσα. Και η Αγγέλα Λικιαρδοπούλου είναι η εικονιζόμενη, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και τραγούδισε με όλες τις πεντέτες της εποχής. Εδώ έχει στίχους των τραγουδιών σε αυτό το περιοδικό. Ένας κατάλογος της Κολούμπια με τους δίσκους που είχε κυκλοφορήσει από το 1927 μέχρι το 1935 περίπου. Εδώ είναι ένα μυστικά από την πρώτη έκθεση που έκανα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το 2001, όπου έχω και κάποιες πληροφορίες για το γραμμόφωνο, κάποιους τύπους γραμμοφώνων. Πήγε πολύ σπουδαία αυτή η έκθεση, την επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος και μου είχε δώσει και υποσχέσεις, αλλά δεν πρόλαβε καθώς έφυγε στη συνέχεια. Η Κέτι Γκρέι, η Χαρούλα Αλεξίου, ο γιος του Παπάζογλου, ο Γιώργης, είχε έρθει και είχαν κατενθουσιαστεί και πραγματικά τους είχε συγκλονίσει όλο αυτό που είδαν και βίωσαν. Εδώ ακούμε ένα παιδικό γραμμόφωνο. Παιδικό γραμμόφωνο. Ναι, παιδικό γραμμόφωνο. Κουρτίζει με αυτό εδώ το κουρδιστηράκι. Όπως ήταν τα παιχνίδια, τα προπολεμικά που κινούνταν. Και ένα σονόρα εδώ, βαλιτσάκι, με επένδυση δέρματος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του και έχει πολύ δυνατό ήχο. Αυτό είναι βαλιτσάκι αυθεντικό που είχαν οι φωνογραφιτσίδες και βάζαν μέσα τους δίσκους για να μην σπάνε, είναι πολύ ανθεκτικό. Σε αυτό το βαλιτσάκι είναι ένας πραγματικός θησαυρός, είναι όλη η συλλογή του Μάρκου Μαμακάρη μέσα σε δίσκους γραμμοφώνου. Μάρκου Μαμακάρη. Μάρκου Μαμακάρη. Όλη η συλλογή. Όλη η συλλογή. Εδώ σε αυτό το κουτί. Κωνσταντίνε Μακρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ. Είσαι ένας πλούσιος, βαθύτατα πλούσιος άνθρωπος και είμαι πολύ υπερήφανος που σε έχω φίλο. Και εγώ το ίδιο. Κάθε φορά με καταπλήσεις με τις ομορφιές που έχεις στη ζωή σου και στη ψυχή σου. Είμαι ευτυχής πραγματικά που έχω τέτοιους σπουδαίους φίλους που έχουν τιμήσει ανά την Ιφίλιο και τον πολιτισμό και την ποιησή μας. Ευχαριστώ πολύ.